Από κάθε γωνιά του κόσμου έφτασαν θαυμαστές του Βασίλη Καρά στην Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσουν την Σωρό, η οποία τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας για να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Η κηδεία του Βασίλη Καρά θα τελεστεί το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου στο κοκκινοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ. Εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπος. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή. Αυτή την αγάπη που εισπράττω σήμερα. Τον Καρά τον ακούω από τα 16 μου. Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Γερμανία. Τον αγάπησα τον Βασίλη τέλη δεκαετία του 90 που έκαμε πάταγο με τις μεγάλες επιτυχίες από Ρωάνη Στάνεση, Τύψεις, τις στρατείες Στάνεση, το φαινόμενο. Συγκεκριμένα το φαινόμενο ήταν ο πρώτος δίσκος που αγόρασα από τον Βασίλη. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με την απώλειά του, γιατί είναι σαν να πέθανε μαζί του και ένα κομμάτι της εφηβείας μου ή της νιώτης μου. Γι' αυτό που χαιρόμουν πάντα όταν πήγαινα στις συναυλίες του Βασίλη ήταν ότι έβλεπα όλες τις γενιές, από 15χρονα, 16χρονα μέχρι και πιο προχωρημένες ηλικίες, και θα μας λείψει. Θα μας λείψει πάρα πολύ και τον αγαπώ και θα τον έχω πάντα στην καρδιά μου. Από Κρήτη, εντελώς τυχαία, ήταν ένα προγραμματισμένο ταξιδάκι γιατί τα παιδιά εδώ σπουδάζουν και είδησε ο χαμός του Καρά, αν και εγώ δεν λέω χαμός γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν χάνονται. Μας έχουν στιγματίσει όλους, ας το πούμε, στη ζωή μας, είτε σε πόνο, είτε σε χαρά, είτε πάνω στα τραπέζια, είτε κάτω από τα τραπέζια, και πιστεύω ότι η απουσία του, ναι μεν, θα είναι δυνατή, αλλά θα υπάρχουν. Και εκεί που έχουν πάει όλοι, όπως ο Παντελίδης και όπως άλλοι γνωστοί, θα κάνουν το δικό τους παρεάκι και θα μας ταξιδεύουν, ας το πούμε, για όλη μας τη ζωή, αλλά και τη ζωή τους, γιατί είτε ζεις είτε πεθάνεις, για κάποιους ανθρώπους είναι δυνατοί, έχουν ακόμα ζωή και θα μας ταξιδεύουν αιώνια. Ήρθα να τιμήσουμε εδώ τον Βασίλη Καλά τον Άρχοντα. Δεν θα υπάρξει άλλο βέβαιος καλλιτέχνης, και εγώ μικρή 30 χρονών μεγάλωσα μαζί του, καψουρεύτηκα, πόνεσα και θα το τιμήσω. Ευχαριστώ τον Βασίλη Καρά, γιατί με τον Βασίλη Καρά έχουμε μεγαλώσει. Είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος. Μεγαλώσατε με τα τραγούδια του, φαντάζομαι. Μεγαλώσαμε τα τραγούδια του, στα μαγαζιά που μας έχει διασκεδάσει άπειρες φορές. Ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή του. Ο Βασίλης Καράς ήταν από τους καλύτερους τραγουδιστές που έχει περάσει. Με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε και ήταν πάρα απ' όλα άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Τον αγαπούσαμε και θα τον αγαπάμε μέχρι που να πεθάνουμε. Έφυγε νωρίς, κρίμα. Με τον Βασίλη μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί στην ίδια γειτονιά.
τότε ξεκινούσα και εγώ τη δουλειά, ξεκινούσε και ο Βασίλης, κάναμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για μας, για όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και φαντάζομαι για όλο τον ελληνισμό. Κάνουμε έναν άνθρωπο που διασκέδασε τόσα χρόνια με τις επιτυχίες του, μας αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη στους καλλιτέχνες και στα νέα παιδιά που θα τραγουδάμε πάντα τα τραγούδια του και θα το θυμόμαστε. Τι να πω, παιδιά, δεν είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Πραγματοποίησε τα όνειρα που είχε μικρός, γιατί γνωρίζετε από μικρή, τα όνειρα που κάνετε. Εντάξει, το μεγάλο όνειρο του ήταν να φτάσει εκεί που έφτασε και νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει κιόλα, αλλά τώρα κάποια που δεν πραγματοποιήθηκαν, θα τα ξέρει αυτός ο ίδιος του.